κόκκινη κλωστή δεμένη. Όπου τη φουγγαλή! Ένα μήνο. Που βρίσκομαι στην Μεθόριο περιοχή, διαβάζω ονόματα χωριών που σημαίνουν πολλά για την ελληνική νεότερη ιστορία. Πρόμαχη, Νίκη, Ακρίτας, Εθνικό, Κρατερό, Ανταρκτικό, Ψαράδες, Άγιος Γερμανός. Χωριά που κατέχουν ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία μας. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στο Κρατερό. Ράκοβο το λέγανε παλιά. Τι ψώμετρο έχει το χωριό? Είναι στα 1000 μέτρα. 1000 μέτρα. Και να το λένε Ράκοβο, που θα πει καβούρι αστακός, τι θα πει? Καραβίδα, ποταμίσια καραβίδα. Ναι. Ποταμίσια καραβίδα. Το νερό εδώ του ποταμού είναι πάρα πολύ καθαρό. Πού να βρεθεί εδώ στο Βαρνούντα με καραβίδα? Υπάρχουν καραβίδες του γλυκού νερού. Όλα τα ποτάμια που έχουν καθαρό νερό έχουν καραβίδες. Εξού λοιπόν και το όνομα Ράκοβο. Ένα χωριό με πλούσια ιστορία. Ένα χωριό που κάηκε τρεις φορές. Μία το 1903, μία το 1907 από τους Βούλγαρους και μία το 1947 από τους Αντάρτες. Ένα χωριό προμαχώνας πραγματικά του ελληνισμού. Τι θα πει Ζάρα μου, ρε παιδιά? Ζάρα μου. Γιατί? Είναι πάνω στις όμως. Α, δηλαδή Ζάρα μου. Δηλαδή ακουμπάω στους όμους, ε. We'll be right back.
θα μπορούσαμε να προσδώσουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στους χορούς και τα τραγούδια του Κρατερού σε σχέση με τα άλλα χωριά της περιοχής? Ο κατεξοχήν χορός της Φλόρινας είναι ο Λεβέντικος, Πουστσένο, Λιτός. Κυριαρχούσε λοιπόν. Της Φλόρινας όμως, γενικότερα. Της Φλόρινας γενικότερα. Ναι. Απλώς εδώ υπήρχε. Κάθε χωριό είχε το δικό του αγαπημένο χωριό, χορό. Χορό. Και είχαν δημιουργηθεί με διάφορες μελωδίες λοιπόν. Έτσι έχουμε και τον αγαπημένο χορό του Κρατερού που ήταν το Πουστσένο Κρατερού. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο όργανα που σχετικά νέα πρόσφατα μπήκαν στην ορχήστρα της περιοχής. Το ακορντεόν, και άλλες φορές έχουμε πει. Το τρομπόνι όμως, αγαπητέ Λάζαρε, είναι ένα όργανο που σιγά σιγά αρχίζει και εξαφανίζεται από τις ορχήστρες. Ναι, αλήθεια. Και αν μπορούσαμε να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση των τρομπονιών, ας πούμε, εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, πόσα τρομπόνια είστε που παίζετε στις ορχήστρες? Γύρω στα 3 άτομα έχουν μείνει ακόμη. 3 τρομπόνια ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ενώ έχουμε κλαρίνα, έχουμε κορντεόν, έχουμε πλήκτρα. Τρομπέτες. Αυτά τα πλήκτρα έχει χαλάσει ο κόσμος. Κόσμος έτσι, όλοι γερνάνε στα πλήκτρα. ναι. Γιατί δεν το θέλουν το όργανο αυτό? Είναι πιο κουραστικό όργανο. Θα λέγαμε ότι είναι σολιστικό όργανο. Όχι, δεν είναι. Σολάρις ποτέ είναι με συνοδευτικό, αυτό. Είναι συνοδευτικό. Συνήθως κρατάς το τόνο, κρατάς τις μπασίες και παίζεις γεμίσματα. Ας πούμε σε ένα κομμάτι, σε ένα αυτοσχεδιασμό, ναι. Σε ένα επιτραπέζιο, ναι. Βγαίνεις και εσύ μπροστά ως ναι, μέρος. Ναι, αν έχει μερικά τραγούδια, παίζει το ρόλο του και το τρόπο. Παίζει το ρόλο του. Ναι. Παίζει μόνο με τους Βαλκάνιτες ή και με άλλους? Όχι, παίζω και με άλλους. Και με άλλους παίζεις. Ναι. Απλά τώρα επειδή είναι το ύφος της μπάντας περισσότερο στο χάλκινο, πηγαίνω πολλές φορές και συνεργάζομαι με τα παιδιά. Αλλά έτσι για το δρόμο, μας παίξεις κάτι? Ναι. Έλα. Βεβαίως. Πάμε. Thank you.
Είναι σχεδόν κοινή διαπίστωση ότι τα παιδιά και τα εγγόνια των μεγάλων καλλιτεχνών πολλές φορές δεν αντέχουν το όνομα του προγόνου τους. Εδώ, στο κρατερό, στη Φλόρινα, έχουμε τους δύο Τάσιδες, του Τάσου, του Βαλκάνη, του περιώνυμου μουσικού της περιοχής της Φλόρινας, που με τα χάλκινά του έκαμε τις μουσικές γνωστές σε όλον τον ελληνικό χώρο και εκτός συνόρων. Τάσο και Τάσο, πώς ακούτε τώρα όλη αυτή την... και πώς βλέπετε αυτή την κληρονομιά του παππού σας? Να ξεκινήσουμε να πούμε βασικά ότι νιώθουμε περήφανοι. Βεβαίως. Ο παππούς μας έχει καταφέρει τόσα πολλά και έχει κάνει τόσα πολλά. Και έχει γίνει γνωστός και είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο. Και έτσι κι εμείς, ο θείος μου ο Λάζαρος Βαλκάνης και ο πατέρας μου Γιώργος Βαλκάνης, ο οποίος πλέον δεν είναι μαζί μας, με τον ξαδελφό μου τώρα είμαστε η τέταρτη γενιά, οι οποίοι συνεχίζουμε την παράδοση της οικογένειας. Και πιστεύουμε να τη συνεχίσουν και τα παιδιά μας και να συνεχίσει η παράδοση να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται χρόνια με τα χρόνια. Έχουμε αναλάβει ένα δύσκολο έργο, το οποίο όχι απλά πρέπει να παίξουμε τη μουσική απλώς καλά. Έχουμε έναν, θα το πω σε εισαγωγικά, ανταγωνιστή και πρέπει όσο μπορούμε αρχικά να κρατήσουμε το επίπεδο που είχε ο παππούς μας και κατά δεύτερον όσο μπορούμε πάντα μιλάμε σε πλαίσια παράδοσης. Έτσι. Να εξελίξουμε την παραδοσιακή μουσική έτσι ώστε οι νέοι της ηλικίας μας να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά σε αυτή τη μουσική. Βέβαια υπάρχει κι άλλος αγαπημένος χορός εδώ που θα έλεγα ότι χορεύεται και με μια έτσι ιεροτελεστία που θυμίζει λίγο τον καγγελευτό χορό της Ιερισσού της Χαλκιδικής που είναι ο χορός του Ρακοβίτη. Το χωριό χορεύει το χορό του Παύλου Ρακοβίτη, ήταν ένας σπουδαίος μακεδονομάχος, αυτός και αρκετοί λοιπόν άλλοι, υπάρχει γη του ήταν ο Μαλιγιώργος και ο Μποϊκοβίτης. Πολλά παλικάρια από το χωριό συγκροτούσαν το αντάρτικο σώμα του και πραγματικά δρούσαν σε όλη εδώ την περιοχή, τη γύρω περιοχή. Πες μου όμως κάτι, Κυριακό.
Είδα τις γυναίκες να χορεύουν το χορό με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό είναι μια δημορφία του χορού που συμβαίνει εδώ λοιπόν στο Πατερό. Τον συναντάμε κι αλλού, συναντούμε κι αλλού αυτή την εκτέλεση αυτή, του χορού. Ναι, την στη Συμπεθέρα. Ε? Στη Συμπεθέρα, στο χορό λοιπόν. Α, στο χορό Συμπεθέρα. Δηλαδή και εκεί υπάρχει. Σεμνότητα και γεροπρέπεια. Ναι. Δηλαδή χορεύεται και εκεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο συνηθισμένος και ο άλλος που είναι με τα σταυρωτά λοιπόν χέρια. Έτσι λοιπόν και αυτός ο χορός του Πάντου Ρακοβίτη, αν και είναι συρτός, χορεύεται με τα χέρια σταυρωτά. Κάποιες φορές ακούω κάποια μεγέθη και βλέπω πια τη σημερινή πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί σε ένα χωριό όπως το Ροκαλιόρο, όπως το Κρατερό ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση. 15 μήλοι. Μα πόσοι κάτοικοι ήταν. Κάθε οικογένεια είχε και το μήλο της. Κάθε οικογένεια ήταν συνέτερο σε ένα μήλο. Δηλαδή ένα μικρό μήλο μπορεί να τον είχαν 4 οικογένειες. Και έτσι λοιπόν όλες οι οικογένειες ήταν συνέτεροι σε ένα μήλο. Γιατί κάθε οικογένεια ήθελε να λέει το δικό της καλαμπόκι λοιπόν και σιτάρι και ήθελε να έχει αυτάρκεια. Και όχι μόνο αυτό, ερχόντουσαν και πάρα πολλοί και αλέθανε και από γειτανικά χωριά εδώ πέρα τα σιτηρά τους και έτσι το χωριό είχε ένα έσοδο. Είχε λέει και καφενέδες πολλούς. Ε. Είχε πραγματικά πολλούς καφενέδες. Γιατί... Ποιος ήταν όμως ο πιο ωραίος, ο πιο διάσημος καφενέδες. Ένας από αυτούς ήταν της Τραγιανής. Τραγιανής. Παλιότερα όμως. Ναι. Πήγαιναν πολύ συχνά. Άνθρωποι και από τα γύρω χωριά λοιπόν, γιατί ήταν πολύ διασκεδαστικοί και ευχάριστοι. Στο περιθώριο των γυρισμάτων εδώ άκουγα διάφορα ευτράπελα που λέγανε σχετικά με τις επιμιξίες και τις επιγαμίες που γίνονται από χωριά σε χωριά και λέει δεν παίρνανε ποτέ κοπέλα από χωριό που φορούσε διαφορετική τοπική φορεσιά που ήταν η φορεσιά της διαφορετική. Θέλανε να υπάρχει μια ομοιογένεια ενδυματολογική. Πιστεύα... Ήταν ένα από τα κριτήρια αυτό για την επιλογή της νύφης. Αλήθεια είναι. Συνήθως δεν καθορίζανε μόνο τη φορεσιά, δεν βλέπανε μόνο τη φορεσιά, αλλά κάποια κεντήματα στο ποδόγυρο της φορεσιάς. Τα λεγόμενα πόλεις. Αυτό το αναφέρει γενικά και ο Καραβίτης σε ένα γάμο που είχε παρακολουθήσει στο γειτονικό χωριό των Δράγους. Εκεί λοιπόν κατέγραψε τα έθιμα και αναφέρει γενικά ότι αυτό συνέβαινε. Βλέπαν δηλαδή τα κεντήματα στο ποδόγυρο του πουκαμίσου της φορεσιάς και έτσι ταιριάζανε γάμους. Από κεντήματα, από φορεσιές που περίπου ταιριάζονται τα κεντήματά τους.
Έτσι πιστεύαν ότι μπορούσαν να ταιριάξουν περισσότερο και να δέσουν στο νέο χωριό το οποίο θα γινόντουσαν ύφες. Όταν εμείς παίζουμε μουσική και ο κόσμος από κάτω χορεύει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άμεση επικοινωνία του μουσικού με τον χορευτή. Σε αντίθεση με μια συναυλία η οποία μεν πάλι παίζεις, αλλά δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία ανάμεσα στον μουσικό και στον χορευτή. Εσύ τα σοβού. Είναι πιο ζωντανό. Τα σοσάκη, η δική μου γνώμη είναι ότι όπου και να βρίσκεσαι, αν έχεις καλή παρέα, μπορείς να περάσεις υπέροχα. Υπάρχει μέλλον, πώς το βλέπετε? Υπάρχει μέλλον όσο το κυνηγάς. Άμα δεν το κυνηγάς και μένει στάσιμος, φυσικό επόμενο να μην υπάρχει και μέλλον. Όσο το κυνηγάς και εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Βασικά η μουσική, όπως ξέρουμε, εξελίσσεται δευτερόλεπτο με το δευτερόλεπτο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάτι γίνεται. Και εμείς σιγά σιγά προσπαθούμε να εξελιζόμαστε κάθε μέρα, να βγάζουμε και κάτι καινούριο, να βελτιωνόμαστε και προσωπικά. Τι θα πει καινούριο? Κάποια καινούργια μελωδία. Κάποιο καινούργιο ρυθμό. Κάποιο καινούργιο άκουσμα. Παραδοσιακό. Παραδοσιακό και κυρίως, ναι, παραδοσιακό. Επιχειρήσατε ποτέ να κάνετε, να συνθέσετε νεοπαραδοσιακά τραγούδια, νεοπαραδοσιακές μουσικές? Βεβαίως. Αυτό που προσπαθούμε, παίρνοντας ένα παραδοσιακό κομμάτι, το οτιδήποτε, να το κάνουμε μια δικιά μας διασκευή, βάζοντας μέσα στοιχεία είτε τζαζ, είτε βαλκανικής μουσικής, έτσι ώστε να υπάρχει εξέλιξη στην παράδοση. Εσύ έκανες και δάσκαλος εδώ? Ναι, έκανα εδώ δάσκαλος το 2004 με 2006. Πόσα παιδιά είχες? Τότε είχα πέντε παιδιά. Πέντε παιδάκια. Και βέβαια δεν υπάρχει προοπτική ότι θα ξαναλειτουργήσει. Μια προοπτική είναι ο τουρισμός. Δηλαδή, αν το χωριό γίνει ευρύτερα γνωστό, ίσως αναπτυχθεί οικονομικά. Πώς μπορεί να γίνει ένα χωριό ευρύτερα γνωστό? Μέσα από εκπομπές σαν τις δικές σας, που πραγματικά προβάλλει το χωριό, προβάλλει το τόπο, προβάλλει τους κατοίκους, τα είδη και τα έθιμα. Πόσα χρόνια έχετε να μπείτε μέσα σε αυτό το σχολείο, σε αυτή την τάξη, στα θρανία που κάθεστε? Στις εκλογές μόνο. Πότε σταμάτησε το σχολείο εδώ, πότε σταμάτησε να έχει μαθητές? 11. Α, το 11 σταμάτησε. Τώρα γρήγορα. 4 μαθητές ήταν το 2011. 4 μαθητές. Τελευταίοι. 100 χρόνια ακριβώς λειτουργήσε. Τότε όταν πηγαίναμε εμείς, σου λέω, 120 μαθητές ήμασταν, 900 άτομα και ήταν το χωριό. Το χωριό. Ναι. Και μετά σκορπίσατε σαν τα πουλιά, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Το χωριό είχε καεί το 47.
Μετά κάτσαμε 2 χρόνια στη Φλόρινα. Ναι. Όταν επαναπατριστήκαμε, μας έχτισε το κράτος από ένα σπιτάκι με ένα δωμάτιο και κοτέτσια. Μια κουζίνα. Κοτέτσια. Κοτέτσια. Και αναγκάστηκε ο κόσμος, άρχισε να φεύγει. Από το 60 προπαντός αρχίσανε, μέχρι σήμερα φεύγουν εξωτερικό. Καναδά, Αμερική, Αυστραλία. Γερμανία, παντού. Έρχονται, σας βλέπουν. Έρχονται. Το καλοκαίρι έρχονται. Τα καλοκαίρια. Και πονάνε πολύ, τους αρέσει εδώ. Ας δούμε και άλλα ωραία πράγματα, πια όχι έτσι με νοσταλγία και με διάθεση έτσι λύπης απέναντι σε αυτά που χάσαμε, αλλά απέναντι και σε αυτά που όμορφα ακόμα υπάρχουν εδώ στο κρατερό, που είναι οι χοροί, τα τραγούδια σας, τα γλέντια σας. Κρατάμε ακόμα λίγο την παράδοση. Μένει και κάθε Κυριακή ωραία είναι, που έρχονται κόσμος. Ναι, ναι, έρχεται. Είναι γραφικό το χωριό και έρχεται. Σαββατοκύριακο έχει κόσμο. Τη πλατεία σαν πανηγύρι είναι, κάθε Σαββατοκύριακο. Έρχονται μάνες με τα παιδιά, οι πατεράδες, παίζουν τα παιδιά τους εδώ. Μας αρέσει, λέει. Σας αρέσει για μία βόλτα, λέω. Έτσι. Ελάτε το χειμώνα εδώ να ζήσω. Από ένα άτομο, 54 από 2 άτομα τώρα κατοικούμε εδώ στο χωριό. Μερικά χωριά και 2 άτομα έχουν, μην κάνεις παράπονα. Σε ένα χωριό δάσκαλος και το παιδί έκαμε. Άμα τι να κάνουμε. Το μάθημα τέλειωσε. Τελειώσαμε. Τα πήγατε καλά. Προβιβάζεσαι, πάρε το πολιτήριό σου. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ το πολιτήριό σου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Όλες περνάτε. Ναι. Ευχαριστούμε. Άριστες. Άριστες. Βέβαια άριστα. Άριστα. Εδώ λοιπόν στο κρατερό είχαμε μία έκπληξη. Βρεθήκαμε στο πια όχι λειτουργημένο σήμερα δημοτικό σχολείο, που λειτουργεί ως μουσείο με τα γλυπτά του Γιάννη Αντωνιάδη. Γιατί κάνουμε αυτή την μικρή αναφορά στα εξαιρετικά αυτά γλυπτά? Γιατί ο Γιάννης Αντωνιάδης γεννήθηκε στο κρατερό, όμως είναι από αυτούς που δουλέψανε επί πολλά χρόνια στους χορούς, στο θέατρο χορών της Δώρα Στράτου. Είναι ο κρατεριώτης, καλλιτέχνης, απόφυτος της Σχολής Καλλιτεχνών της Αθήνας, όπου με τον τρόπο του μετέφερε τη φορεσιά, την τοπική ενδυμασία του κρατερού και στη συνέχεια, παρακαλώ, δούλεψε και στους Δελφούς, δούλεψε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, δούλεψε και στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών, όπου βέβαια το βασικό σημείο
της δουλειάς του και του παραγωγικού του έργου ήταν το πρόσωπο, ο άνθρωπος. Αυτές οι πρωτομές και αυτά τα γλυπτά του που είναι εξαιρετικής πλαστικότητας. Πώς όμως κρατιέται σε ένα χωριό που μόλις και μεταβίας έχει 50 ανθρώπους ένας, μια τέτοια συλλογή, ένα τέτοιο μουσιάκι ας το πούμε. Ψυχή του κρατερού θα λέγαμε σήμερα πως είναι η Νικολέτα Γεωργοπούλου, μια νέα γυναίκα που πάει και έρχεται στη Φλόρινα, που ζει στο χωριό, που είναι πρόεδρος του συλλόγου, που έχει τα κλειδιά από τους μήλους, τα κλειδιά από τα ρακοκάζανα, τα κλειδιά από το σχολείο, είναι η καφετζού του χωριού. Μαζεύονται στο καφενέ της οι εναπομείνοντες κάτοικοι, αλλά και όσοι μουσαφιρέοι έρχονται να επισκεφθούν. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο, Νικολέτα, είναι να διαχειρίζεσαι αυτή την καθημερινότητα? Κάποιες φορές εύκολο, κάποιες φορές δύσκολο. Πού είναι το δύσκολο? Πού είναι το δύσκολο? Νιώθεις μόνη? Κάποιες φορές, ναι. Είσαι μόνη. Και πώς κατάφερες τα διάφορα έργα εδώ του Αντωνιάδη να τα συγκεντρώσεις εδώ? Με την αδελφή του Γιάννη του Αντωνιάδη. Α, είχες την... Τα οποία τα είχε αφήσει ο Γιάννης Κληρονομιά. Στην Αθήνα, εκεί ζούσε κιόλας ο κύριος Γιάννης. Και καταφέραμε μαζί με την αδελφή του να τα φέρουμε από την Αθήνα. Ναι. Να στεγάζονται εδώ. Ερχότανε καθόλου στο χωριό όσο ζούσε ο Αντωνιάδης? Ερχότανε κάποιες φορές. Ερχότανε, ναι. Το 2001 πέθανε, μήνα στην Αθήνα. Βλέπω τα θέματα του είναι θέματα λαϊκά, λιθανάγλυφα, όπως αυτά που συναντάμε πολλές φορές στις εκκλησίες, ναι, στα μοναστήρια, όλα αυτά, που έχουν σχέση με το χορό, με πρόσωπα. Τα περισσότερα είναι πρόσωπα. Από την αρχαία Ελλάδα, πολλά. Και βέβαια, αυτό που εντυπωσιάζει κανείς, μια και κάναμε αυτή εδώ την περιδιάβαση μέσα στο χώρο το συγκεκριμένο, το σχολείο ήταν έτσι συγκροτημένο, λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο που είχατε και σκηνή. Ναι, λέγαμε τα ποίηματά μας. Δηλαδή, εδώ πάνω τώρα, ας πούμε, που υπάρχουν όλα αυτά τα κεφάλια, όλες αυτές εδώ, όλα τα γλυπτά εδώ του Αντωνιάδη, υπήρχε σκηνή, έτσι δεν είναι? Εσύ εδώ είπες ποίημα. Δεν είπα. Γιατί δεν συμβάζει να το πω το ποίημα? Από τη μία πόρτα έμπαινα, από την άλλη έβγαινα. 13 χιλιόμετρα από τη Φλόρινα, 1 χιλιόμετρο από την Ελληνοσκοπιανή Μεθόριο, ο διαβάτης που περνάει συναντάει ένα χωριό που του κάνει εντύπωση. Το λένε Εθνικό, παλιά Οψίρινα, που θα πει χωριό με πολλά νερά, που τρέχουν νερά, με καταράκτες. Όμως, περνώντας μέσα από το χωριό, το πρώτο πράγμα που θα διαπιστώσει είναι ότι σχεδόν το σύνολο των σπιτιών, ακριβώς εκεί που τελειώνει η σκεπή, έχουν ένα σταυρό. Σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές παραδόσεις και με την ιστορία, ο σταυρός αυτός έχει 3 χρησιμότητες. Η πρώτη είναι φυσικά να αποδειχθεί ότι οι κάτοικοι του χωριού είναι πατριαρχικοί και δεν είναι εξαρχικοί. Η άλλη εκδοχή είναι ότι ο Τούρκος, βλέποντας το σταυρό αυτό, θεωρώντας το θρησκευτικό σύμβολο, δεν πυροβολούσε εναντίον του σπιτιού. Ταυτόχρονα όμως έδινε τη δυνατότητα τον κάτοικο του σπιτιού, που ήταν από μέσα, να το χρησιμοποιήσει αυτό το σταυρό αυτό, αυτό το άνοιγμα, δηλαδή να το χρησιμοποιήσει ως πολεμίστρα. Όμως υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που είναι λίγο πιο περίεργη. Εκεί λέει γύρω στα 1750-1800 ξέσπασε μια πανούκλα στο χωριό. Πεθαίναν οι κάτοικοι κατά δεκάδες, αποδεκατίστηκε ουσιαστικά το χωριό και όσα σπίτια κτίστηκαν, κτίστηκαν με το σταυρό επάνω στη σκεπή, στην κατάληξη της σκεπής, ως αποτροπαϊκά. Δηλαδή, ο σταυρός να βοηθάει τους ενίκους του σπιτιού, ούτως ώστε να μην τους πιάσει η πανούκλα.
συγκροτήσατε μια ομάδα, νέα παιδιά, αποφασίσατε να τους δώσετε, να δώσετε στην ομάδα, κατά την άποψή μου, ένα βαρύγδουπο όνομα. Χάλκινα ηχοχρώματα. Λίγο βαρύγδουπο, κουλτουριάρικο δεν ακούγεται το πράγμα. Γιατί... Λίγο είναι, αλλά ναι, ήμασταν πιτσιρικάδες, ήμασταν, μας άρεσε, μας εντυπωσίαζε. Το βγάλαμε έτσι τώρα. Σωστό, λάθος. Η παράδοση πουλάει περισσότερο ή η κουλτούρα. Προσπαθήστε να τα συνδυάσετε και τα δυο εσείς τώρα. Μάλλον. Ε? Μάλλον. Χάσατε, κερδίσατε, τι έγινε. Εντάξει, προς το παρόν δεν έχουμε χάσει, νομίζω πάμε πολύ καλά. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε από το 2006. Μάλιστα, έχει χρόνια. Ξεκίνησε η μπάντα το 2006. Ναι. Και τα τελευταία 6 χρόνια εντάχθηκαν δύο νέα μέλη. Αλλάξαν δύο μέλη από το αρχικό σχήμα. Με τι ρομαντισμό και με ποιο ιδεολόγημα συγκροτηθήκατε για να κάνετε αυτή την ομάδα? Δεν εμπεριείχε μέσα το στοιχείο της έρευνας σου, ώστε να αποτυπωθούν και να υπάρχουν και τα μουσικά όργανα μέσα και να αποτυπωθούν όσο γίνεται πιστότερα τα μοτίβα, τα μουσικά μοτίβα? Εμείς όταν ξεκινήσαμε σαν χορευτές. Είμαστε όλοι χορευτές, εσύ λόγους. Ναι, το ξέρω, σας παρακολουθώ από μικρά. Δεν ξεκινήσαμε, είχαμε από την οικογένειά μας κάποιο μουσικό και. Πήραμε ένα όργανο και παίξαμε, επειδή παίζει ο παππούς μας και ο παπάς μας. Μας άρεσε η μουσική, χορεύαμε και έτσι ξεκινήσαμε και πήραμε καθένας από ένα όργανο και παίξαμε. Έτσι, μια μέρα αποφασίσαμε να κάνουμε μια ορχήστρα να παίζουμε για την πάρτι μας. Και μας βγήκε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν σκεφτήκαμε ποτέ να το κάνουμε κάτι σωστό, κάτι καλό. Το ξεκινήσαμε πιο πολύ φιλικά, παρεΐστικα, να το κάνουμε για μας, να παίζουμε κάτι να μας αρέσει εμάς πρώτα. Η ίδια επίστοση ότι έχει εξαφανιστεί το τρομπόνι από τις μπάντες αυτές, που το θεωρώ ένα πολύ καλό βοηθητικό όργανο, δηλαδή να κρατάει το τέμπο. Και μπαίνει επικυρίαρχο τώρα το ακορντεόν, εντάξει, εσείς δεν έχετε ακορντεόν,
Αλλά νομίζω όμως ότι πρέπει να προσθεθεί και το, και το τρομπόνι στις, στο σχήμα σας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που έγινε αυτό. Πες με τον ένα. Ένας λόγος είναι ότι ήρθε το συνδεσάιζερ, το αρμόνιο. Τα πλήκτρα. Τα πλήκτρα. Αυτά τα πλήκτρα. Μπήκαν τα πλήκτρα που κάλυψαν όλα τα όργανα που έλειπαν. Αυτά τα πλήκτρα. Και επειδή έγινε αυτό, μετά νέα παιδιά δεν ασχολήθηκαν ποτέ να μάθουν όργανα τα οποία ήταν τη πλάτη που λέμε εμείς. Δηλαδή που ήταν όργανα για να κρατάνε το ρυθμό. Ασχολήθηκαν δηλαδή όλοι με πλήκτρα, με ακορντεόν, με κλαρίνα, με τρομπέτες, τρομπόνια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί να παίζει τρομπόνι στην περιοχή μας. Θα πρέπει δημόσια να κάνουμε μια διαπίστωση. Τη μουσική της Αριδαίας υπερέχει τεχνικά, σε μοτίβα, σε ποικιλίες, σε ηχοχρώματα, σε από αυτά της Φλόρινας. Το διαπιστώνετε εσείς αυτό? Ναι. Είναι λογικό. Νομίζω ότι η Αλμοπία, η Αριδαία, έχει διασώσει όλη τη μουσική της παράδοση. Ενώ αντίθετα η Φλόρινα έπλεξε σε ένα θέμα πολιτικό, νομίζω, μην παρεξηγηθώ κιόλας, και λόγω της γλώσσας, του ιδιώματος, χάθηκαν πολλά τραγούδια, κρύφτηκαν πολλά τραγούδια, μπερδεύτηκαν, ήρθαν ξενόφερτα, φέραν οι ορχήστρες ξενόφερτα τραγούδια. Αυτό έγινε και στην Αλμοπία, δεν είναι μόνο εδώ. Η Αλμοπία νομίζω το έσφιξε λίγο καλύτερα, δηλαδή το διατήρησε λίγο καλύτερα, είχε τις καταγραφές, η Φλόρινα νομίζω τα χάσε όλα ή τα έκρυψε όλα. Κοίταξε, τώρα εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν είναι τη πρώτη φορά που το συζητήσουμε. Απλά μόνο εξακολουθεί ακόμη να με παιδεύει εκείνος ο τίτλος που είχε βγει κάποτε με τραγούδια χωρίς λόγια. Τα τραγούδια τα περισσότερα έχουν λόγια. Και ξέρετε για ποιο δίσκο σας μιλάω. Ναι, γνωρίζουμε. Τα τραγούδια έχουν λόγια. Και ας δούμε τη μουσική και τα τραγούδια μέσα στο βαλκανικό τους πλαίσιο και όχι συρρυκνωμένο όπως εμάς μας βολεύει κάθε φορά.